Η ψυχή του περιπλανιέται σε χώρα ερημική και άνυδρη. Η ψυχή μου ως γη άνυδρωση, ομολογεί ο ιερός ψαλμωδός. Κατάξερη ψυχή του ανθρώπου κατακαίεται από απόρρητη δίψα, δίψα πνευματική. Για ποια πράγματα όπως δίψα ο άνθρωπος και τι κάνει συνήθως για να ικανοποιηθεί. Διψά για χαρά, ευτυχία και δόξα και για να ξεδιψάσει στρέφεται συνήθως με όλες μου του τις δυνάμεις στην απόκτηση υλικών αγαθών, στην απρόλαψη των πρόσκυρων ειδωλών, στην ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών. Τίποτε όμως από αυτά τα εγκόσμια δεν ξεδιψάει ψυχή, διότι αυτή αναζητά κάτι ουράνιο και υπερκόσμιο. Διψά ακόμη ο άνθρωπος και για την αλήθεια. Άπειρα τα ερωτήματα που αποσχολούν, ορισμένα βασανιστικά, ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη του Θεού, τον γύρω κόσμο του εαυτό του. Από την αρχή της ιστορίας του πάνω στη γη ο άνθρωπος προσπάθησε να δώσει απαντήσεις στα θεμελιώδη αυτά ερωτήματα. Αλλά και εδώ λανθασμένο δρόμο ακολούθησε, ανέπτυξε φιλοσοφικές θεωρίες και εγκόσμιες θρησκείες και βέβαια πουθενά δεν μπόρεσε να βρει την όντως αλήθεια για να ικανοποιήσει τη δίψα της ψυχής του. Δίψα επίσης ο άνθρωπος και ζωή, επιθυμεί την λύτρωση και τη σωτηρία του από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου. Και είναι φυσικό αυτό, διότι ο Θεός έχει πλάσει τον άνθρωπο για να ζήσει αιώνια. Ο θάνατος και μόνο σκέψη είναι αποκλειστικός. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος προσπαθεί πάλι να ικανοποιήσει και αυτή τη δίψα του, λανθασμένο τρόπο. Αγωνίζεται να παρατείνει τη ζωή του, στηριζόμενος αποκλειστικά στην επιστήμη και την τεχνολογία. Έφτασαν μάλιστα κάποιοι επιστήμονες να δηλώσουν αναλογικά ότι βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την Αθανασία. Πόσο γρήγορα όμως διαψεύτηκαν και η δίψα του ανθρώπου για ζωή παραμένει ανικανοποιητή. Ποια είναι η εικόνη ποιητή που μπορεί να ξεδιψάσει πραγματικά την κάθε ανθρώπινη ψυχή. Την απάντησή μας την έδωσε ο ίδιος ο Κύριος. Εάν την διψά εγκέστο πρόσμε και ποινέ, το είπε. Εάν κανείς αισθάνεται φόσμα και δίψα και χαρά, ευτυχία και δόξα για την αλήθεια και την αιώνια ζωή, ας έρχεται κοντά μου και ας πίνει ελεύθερα για να ξεδιψάσει. Μας προσφέρει ο Κύριος το ίδιο το ζώο, η ζωγόνος πάρει του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το ζωνίδο είναι που ικανοποιώνει στις άγιες επιθυμίες της ψυχής μας. Διότι όπως ο Θεός επάνει ο Θείος διδάσκαλος, όσον πει εκ του ύδατος, που εγώ δώσω αυτό, που μην διψήσει στον αιώνα. Ας μην προσπαθούμε επομένως να ξεδιψάσουμε συστολές πηγές του κόσμου. Το είδωρ το ζώο θα το βρούμε μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Εκεί συναντούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και λαμβάνουμε τις πλούσιες δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Με τον αγώνα και την κάθαρση των παθών, την προσευχή, τη μελέτη των θείων γραφών και προπάντων με τη συμμετοχή μας στα Ιερά Μυστήρια και μάλιστα στη Θεία Ευχαριστία. Ο αγαθός παράκλητος έρχεται και κατοικεί στην ψυχή μας και μας προσφέρει όλα όσα επιθυμούμε. Μας χαρίζει την αληθινή αγάπη, την τέλεια χαρά και την αφαίρετη ειρήνη, διότι αυτά αποτελούν καρπό της δικής του παρουσίας μέσα μας.
μας οδηγείς πάσαν την αλήθεια, μας εγγυάται την όντω ζωή και τη δόξα του ουρανού, διότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγών, όπως το λέμε κάθε φορά στη γνωστή προσευχή το Βασιλεύ Ουράνιε. Μέσα στην πνευματική ξηρασία του σύγχρονου κόσμου ο Κύριος δεν μας αφήνει αβοήθητους και διψασμένους ψυχικά. Μας χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Ας καθαρίζουμε λοιπόν το δοχείο της ψυχής μας για να γίνεται δεκτό της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και τότε η ψυχή μας θα ξεδιψά πραγματικά και θα απολαμβάνει πλούσιες δωρεές του Θεού.